Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στον ελληνικό λαϊκό κινηματογράφο την περίοδο 1950-1975 ήταν αυτή που παρουσίασε στη διάλεξή του ο καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χρήστος Δερμετζόπουλος το απόγευμα της Δευτέρας. Η περίοδος αυτή για τον ελληνικό κινηματογράφο χαρακτηρίστηκε από τις επόμενες γενιές ως ο παλιός κινηματογράφος της χώρας, με εμφανή ίσως την προσπάθεια ο κινηματογράφος των επόμενων ετών να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του νέου. Η περίοδος ωστόσο εκείνη διαμόρφωσε στο μέτρο της δικής της παρέμβασης μέσω του κινηματογράφου την εθνική ταυτότητα και τη λαϊκή κουλτούρα. Καταρχήν αισθητικά, πρόκειται για πάρα πολύ απλή κινηματογράφηση. Πρόκειται για μια κινηματογράφηση με σχεδόν ακίνητο κομφακό, την κάμερα και με κλασικό sound-concept, όπως λέμε, όταν μιλάει ο κάθε πρωταγωνιστής. Θα βλέπουμε επίσης ότι κυριαρχεί ο λόγος, βλέποντας αυτές τις ταινίες, τις κωμωδίες, που ήταν ένα από τα πολύ βασικά είδη εκείνης της εποχής αυτού του κινηματογράφου. Και μάλιστα κυριαρχεί ένας λόγος και κάποια κινηματογράφηση που παραπέμπει σε θεατρική αναπαράσταση. Εξάλλου, θα δούμε ότι πάρα πολλές από αυτές τις ταινίες, τη θετική πλειοψηφία, τις ταινίες της κωμωδίας, προέρχονταν από το θέατρο εκείνης της εποχής. Αν πάμε βέβαια σε άλλα είδη, θα κάνουμε άλλες παρατηρήσεις. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Ας μιλήσουμε πρώτα για την προϊστορία του ελληνικού κινηματογράφου, τη σχέτησή του με το ιστορικό πλαίσιο και μετά θα καταλήξουμε σε αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, τον λεγόμενο κινηματογράφο των ειδών. Οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει να τον αναφέρουν ως εμπορικό κινηματογράφο.